Αγαπητοί μου χριστιανοί, Χριστός Ανέστη, χαίρετε και πάλι ερώ χαίρετε. Τον ευχάριστο αυτόν χαιρετισμό απίθυνε στους φίλους μαθητές ο Χριστός, όταν για πρώτη φορά τους αντίκρισε μετά την Ανάστασή Του. Όντως, η εκ νεκρών ζωηφόρος Ανάσταση του Χριστού γέμισε τα σύμπατα, τα ουράνια, τα επίγεια, ακόμη και αυτά τα υποχθόνια, με ιδιαίτερη χαρά και ανεκφραστή αγαλίαση. Άγγελοι και άνθρωποι, ουρανός και γη και ολόκληρη η φύση γιορτάζουν μαζί στη χαρούμενη μέρα της Λαμπροφόρου Αναστάσεως. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού σφράγισε τη θεότητά του και συμβολίζει την περίλαμπρη νίκη την οποία θριαμβευτικά κατάφερε ο Χριστός κατά του θανάτου, συντρίβοντας το φαρμακερό κέντρι του διαβόλου. Και στη μεν εν ανθρώπισή του ο Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, γενόμενος υπήκουος θανάτου δε σταυρού, για να εξηλαιώσει τη δικαιοσύνη του Θεού, που προσβλήθηκε από την αμαρτία και να συμφιλιώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο με τον Θεό. Στην δε ένδοξη και λαμπροφόρα Ανάστασή Του, υπεριψώθηκε στην δόξα και τη λαμπρότητα του Θεού και σφράγισε την συμφιλίωση και τη δικαίωση του αμαρτωλού απέναντι στον Πανάγαθο και Πανηκτήρμονα Θεό. Ο Ιησούς, λέει ο Θείος Παύλος, παραδόθηκε στον θάνατο για τις ανομίες μας και αναστήθηκε για τη σωτηρία μας. Ο δε Απόστολος Πέτρος λέει, «Ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή. Έτσι, η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στο Θεό». Γι' αυτό και εμείς, αδελφοί μου, στην εποχή της κάθε είδους κρίσης και παραχμής, μέσα σε έναν κόσμο που κυριαρχεί η λύπη, ο πόνος και ο στεναγμός σε κάθε μορφή, ας αγωνιζόμαστε καθημερινά και παντοτινά να κάνουμε αγωνία και προσπάθεια μέσα από την Ανάσταση του Χριστού και τη δική μας ψυχική ανάταση και Ανάσταση. Γιατί μόνο τότε θα έχουμε πραγματική και παντοτινή χαρά που θα μας δίνει δύναμη, ελπίδα, κουράγιο και παρηγοριά στον αγώνα μας. Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, χαρούμενοι, αισιόδοξοι και γεμάτοι από τις ευλογίες του Αναστημένου Χριστού, λουσμένοι στο ανέσπερο φως της Αναστάσεως, χαίρετε και πάλιν λέω χαίρετε, με εγκάρδιες αναστάσιμες ευχές σ' όλους σας και στους αποδήμους αδελφούς μας, ο Επίσκοπος και ο Πνευματικός σας Πατέρας.